για να γίνει μια διαπραγματευτική πολιτική, έτσι. Που να το πιστεύει, που να το κάνει. Αλλά έχεις εχθρότητα, αντιπαλότητα, στασιμότητα, ιδιοτέλεια ή απλή ανοχή. Εντάξει. Και μέσα στη δημοσιοϋπαλληλία και μέσα στις ανεξάρτητες αρχές και μέσα στους δικαστές και μέσα και μέσα και στα μαζικά κινήματα και στους φορείς. Και είπα πολλές φορές ότι η Βουλή έρχονταν μετά από διαδηλώσεις να με δουν και ελάχιστες φορές υπήρχαν κάποιοι που μου κλείνανε το μάτι κατά κάποιο τρόπο ότι ήταν άνθρωποι που θα στηρίζουν κατά τη δικιά μας πολιτική. Κλείνω την παρένθεση για να μην έτσι βαφκαλιζόμαστε. Δεν είναι θέματα, βγάζω την εντολή και γίνεται και αν τη βγάλω ακόμα πιο αποφασιστικά θα γίνει, αφού άλλος δεν είναι σε αυτό. Δηλαδή δεν το πιστεύει, δεν εμπνέεται, είναι εχθρός, είναι αντίπαλος, δεν έχει την κοινωνική γύρωση. Να μην σας πω για την εποχή Πασόκ τώρα, εντάξει, που τα είχε όλα, κάποιοι τα θυμούνται αυτά. Εμείς παλαιότεροι χωρίς να είμαστε Πασόκ, δεν έχει την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχει το εργατικό κύμα, δεν έχει το κύμα, δεν έχει το αγροτικό κύμα, δεν. Αυτά πρέπει να τα ανατάξουμε, είναι δικό μας θέμα. Πριν γίνουμε αποφασιστικοί και τσαμπουκάδες, μέσα σε εισαγωγικά βάλτε, το καταλαβαίνετε. Το λέω για να συνεννοούμαστε και να είμαστε πιο αποφασιστικοί, πιο επίμονοι, πιο έμπειροι, να βρούμε καλύτερους συνεργάτες, να προχωρήσουμε πολιτικές, κάποιοι να τιμωρηθούν στα πλαίσια είτε του δημοσιοπαλληλικού κώδικα, είτε ας πούμε της δημόσιας διαφάνειας και της διάβειας κτλ. Όταν κάνουμε... Πριν τα κάνουμε όλα αυτά, να ξέρουμε ότι χρειάζεται κάποιος συσχετισμός, που δεν είναι μόνο η μέρα των εκλογών, πόσους ψήφους πήρε, είναι συσχετισμός μέσα στην κοινωνία, για να μπορείς αυτά τα πράγματα να τα προχωρήσεις. Δεν είναι ιονοί όλοι οι εχθροί μας, συντρόφισσες και σύντροφοι.